Τι είναι αυτή η ιστορία, ποιους αφορά? Είναι οι υπάλληλοι που ήδη εργάζονται και οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν τι? Να δώσουν εξετάσεις για να νομιμοποιήσουν κάτι το οποίο είναι παράνομο? Να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν πτυχίο που δεν είχαν στην πραγματικότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 10 χρόνια ιστορία. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε να διαρευνάται το 2004-2005. Η φάμπρικα αυτή έχει ξεκινήσει, από ό,τι φαίνεται, από το 1998. Είναι μια υπόθεση, δηλαδή, πρώτη πενταετίας, την εποχή που θριάμβευε στη χώρα μας το καθεστώς του δικοματισμού, των πελατειακών σχέσεων. Γιατί και τα πορίσματα που έχουμε υπόψη μας μιλάνε ότι όλοι αυτοί οι αετονίχηδες είχαν και πολιτικές πλάτες και πολιτική προστασία. Είναι παράνομοι λοιπόν όλοι αυτοί? Με παράνομο τρόπο έχουν αποκτήσει τα πτυχία? Αυτοί οι τίτλοι είναι αυτή τη στιγμή παράτυποι και δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση, όλες οι διοικήσεις του Υπουργείου Παιδείας κάνουν λόγο, γιατί είναι πολύ προσεκτικοί, για παράτυπους τίτλους. Δηλαδή, με ποιο τρόπο αποκτήθηκαν, μπορείτε να μας το πείτε, κύριε Κατσαρέ? Άλλη έννοια της παρατυπίας. Το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει παράτυπος τίτλος. Παράτυπος τίτλος σημαίνει ότι είναι ένας τίτλος ο οποίος αποκτήθηκε και στη συνέχεια οι σχολές αυτές που εξέδωσαν αυτούς τους τίτλους έκλεισαν λόγω παρανομιών, παρατυπιών και ατασταλιών που διαπιστώθηκαν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι εν λόγω πλήρωσαν για να πάρουν ένα πτυχίο. Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη, επαναλαμβάνω, είναι οι παρατυπίες των σχολών αυτών. Δεν διεξήχθη ποτέ έρευνα και μάλιστα από την εποχή εκείνη έχουν όποια αδικήματα παραγραφεί πλέον μετά από 15 χρόνια. Δεν διεξήχθη ποτέ έρευνα εξατομικευμένη ώστε να προσωποποιηθούν οι ευθύνες στους σπουδαστές, τις οικογένειές τους κτλ. Άρα δεν ξέρουμε αν υπάρχει συνυπετιότητα εκείνων που έχουν αποφοιτήσει από αυτά τα παράτυπα ιδρύματα, εν πάση περιπτώσει. Εικάζουμε βάσιμα τη συνυπετιότητα, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Τότε για ποιον λόγο, για κάποιον που είναι συνυπέτειος, να υπάρξει ευκαιρία πιστοποίησης γνώσεων, όταν ουσιαστικά είναι γνώση του έχει? Όπως έγραψε, αν προσέξατε, και χθες η Καθημερινή, και πρέπει να σας πω ότι είναι η εφημερίδα που έχει παρακολουθήσει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη το θέμα. Έχουμε επί του πρακτέου, όπως γράφει χθες η εφημερίδα Καθημερινή, ένα φαινόμενο. Η μεν διοίκηση και το ΑΣΕΠ να αφαιρούν αυτούς τους τίτλους και να κάνουν από εκεί και πέρα τις ενέργειες που απαιτούνται, που φαίνεται πως αγνοεί ο κύριος Μητσοτάκης, αν και χρημάτισε υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, και να έρχονται στη συνέχεια τα δικαστήρια και είτε να αποδίδουν πίσω αυτούς τους τίτλους, έχουμε τέτοιες δικαστικές αποφάσεις, είτε να διατάσσουν την επανεξέταση των συγκεκριμένων μαθητών σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα τη μελέτησε η κυρία Γιαννάκου, διότι ήταν η πρώτη υπουργός που αντιμετώπισε πολύ σοβαρά το θέμα και κατέληξε ότι η μόνη λύση που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν να ψηφιστεί ένας νόμος, ο 3577, ο οποίος νόμος θα έπρεπε να δώσει τη δυνατότητα επανεξέτασης. Γνωρίζουμε σε ποιο έτος βρισκόμαστε σήμερα. Στο έτος 2016. Αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ωραία χώρα είμαστε. Και έχουμε. Άρα πρέπει να νομιμοποιηθούν αυτοί οι τίτλοι. Τώρα τι θα γίνει για να μας επί του πρακτέου? Μισό, εδώ υπάρχει μια διαφορά, κύριε Κατσαρέ. Μισό λεπτό. Εγώ διαβάζω από την ανακοίνωση τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην φτάσει στο ακραίο σημείο φαυλότητας να επιτρέψει με οποιοδήποτε τρόπο σε υπαλλήλους με παράνομους τίτλους. Εσείς μας λέτε για παράτυπους τίτλους. Με παράνομους τίτλους σπουδών να παραμείνουν στο δημόσιο. Προκαλεί τους νέους ανθρώπους που αγωνίζονται. Αυτό είναι το τι έγιναν οι άνθρωποι αφού του πήραν τους τίτλους. Ναι. Και όσοι προσελήφθησαν στο δημόσιο. Θα είναι και άλλοι που δεν έχουν προσληφθεί. Αυτό που λέει ο Μπάμπης έχει μεγάλη σημασία, κύριε Κατσαρέ. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν μόρια, μπήκαν στο δημόσιο σε θέσεις συγκεκριμένες έναντι άλλων που είχαν κανονικά προσόντα και δεν προτιμήθηκαν. Που δεν είχαν παράτυπο. Που δεν είχαν παράτυπο. Είχαν κανονικότατους τίτλους σπουδών. Τι γίνεται εδώ? Και δικαιολογημένα η κοινή γνώμη και αναρωτιέται και οργίζεται για το γεγονός αυτό. Πρέπει όμως να πω ότι ο έλεγχος γίνεται καταρχήν από το ΑΣΕΠ,
διαπιστώνονται εκεί οι παραβάσεις και από εκεί και πέρα ο φορέας υποδοχής κάνει και νέο έλεγχο στα προσκομιζόμενα πτυχία ή τίτλους σπουδών και παραπέμπει όπου πρέπει να παραπέμψει αυτούς οι οποίοι έχουν τους παράτυπους τίτλους σπουδών. Σας είπα όμως και προηγουμένως ότι αυτή στη συνέχεια καταφεύγουν στα δικαστήρια γιατί δεν έχει προκύψει προσωποποιημένη και εξατομικευμένη ευθύνη και δικαιώνονται. Σας το είπα. Πόσοι είναι αυτοί, κύριε Κασαρέ, για πόσους μιλάμε? Κοιτάξτε, εμείς, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαλεύκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό την υπόθεση 15 χρόνια μετά. Με αναφορά που έχω από τις υπηρεσίες το Φεβρουάριο, αυτή πρόκειται για 1500 πτυχία. Προσέξτε, πτυχία, άτομα. Το ίδιο άτομα μπορεί να συντρέχει και ένα και δύο και τρία. 1500 τίτλοι σπουδών από τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Βιωτία, την Ανατολική Θεσσαλονίκη και την περιοχή της Άρτας. Όπου και πόσοι από αυτούς έχουν προσληφθεί σε θέσεις δημοσίου? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε επακριβώς, είναι υπόθεση όχι του Υπουργείου Παιδείας, το διερευνά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το διερευνά το Σώμα Ελεγκτών και Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, από το οποίο σώμα έχουμε λάβει εντολή να εφαρμόσουμε το νόμο Γιαννάκου για τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Εάν αυτά κρυθούν μη νόμιμα ή νομότυπα, θα φύγουν από τις δουλειές τους, ποια θα είναι η επίπτωση? Σας είπα, ήδη πολλοί από αυτούς φεύγουν από τη δουλειά, τίθεται σε διαθεσιμότητα ή σε αργία και προσφεύγουν στα δικαστήρια εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι η πολιτεία επί 9 χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν διενεργούσαν τις εξετάσεις που προβλέπει ο νόμος για να αυτό συμβαίνει. Κατανοητό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να ερωτηθεί, του θέτω ευθέως από την εκπομπή σας αυτό το ερώτημα. Όταν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ψήφισε το νόμο Γιαννάκου το 2007, δεν γνώριζε ότι ψηφίζει έναν φαύλο νόμο? Διότι σήμερα καταγγέλει τον Υπουργό Παιδείας ότι εάν εφαρμόσει αυτό το νόμο, αυτό θα πρόκειται για μνημείο φαυλότητας. Αυτό το νόμο δεν το ψήφισε μόνη της η κυρία Γιαννάκου. Η κυρία Γιαννάκου είχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ανέτρεξα χθες το βράδυ στο αρχείο μου να δω εάν ο κύριος Μητσοτάκης στην περίοδο εκείνη υπηρετούσε αξιοκρατικός επιλεγμένος την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ή το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διαπίστωσα ότι από το 2004 είχε εκλεγεί βουλευτή. Ναι, βουλευτής από το 2004. Συνεπώς, το 2007 σήκωσε το χεράκι του μέσα στη Βουλή και ψήφισε μια φαύλη ρύθμιση, μια φαύλη διάταξη, όπως ο ίδιος μας λέει σήμερα. Τώρα μην πάμε σε αυτή τη λογική, θα σας πει και όλος, εσείς ψηφίσατε αντισυνταγματικά και εγκληματικά νομοσχέδια προχθές. Μην πάμε σε αυτά τώρα. Δεν έχει νόημα αυτό που λέτε. Αυτό είναι όμως συγκεκριμένο το θέμα. Πρόκειται για μια ακόμη μνημειώδη, μεγαλειώδη γκάφα του κυρίου Μητσοτάκη. Ας το καταγγέλλεται. Λέει ότι ψήφισα έναν φαύλο νόμο και εγκαλώ τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος πάει τώρα να τον εφαρμόσει. Άμα είναι φαύλος, να μην τον εφαρμόσει τον νόμο, κύριε Κατσαρέ. Τον καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί μπορεί να έχει μια νέα φαϊνή ιδέα επί του θέματος. Να έρθει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα τον υποδεχτεί με πολύ χαρά ο κύριος Σύρης, και να καταθέσει εκεί την άποψη που έχει για το συγκεκριμένο θέμα. Για το Υπουργείο Παιδείας πρέπει όμως, κύριε Κατσαρέ, αν είναι ο φαύλος ο νόμος και δεν λύνει το πρόβλημα, να τον καταργήσει το νόμο αυτό και να μην εφαρμοστεί για περιπτώσεις που θεωρείται ότι είναι αποτελέσματα παρεμβάσεων πολιτικών, παρατυπιών και περιέργων, ας πούμε. Εάν θεωρούμε ότι ο νόμος αυτός που εξέτασαν οι νομικές υπηρεσίες της κυρίας Γιαννάκου, που εξέτασε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που εξέτασαν και οι δικές μας υπηρεσίες, πάσχει οπουδήποτε, ας έρθουν όσοι μας εγκαλούν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να μας προτείνουν μια άλλη ρύθμιση και με πολύ χαρά εμείς αυτή τη ρύθμιση θα την κάνουμε αποδεκτή. Δεν νομοθετούν, κύριε Λυριτζή, δεν νομοθετεί ούτε το Facebook, ούτε ο θόρυβος που γίνεται αυτή τη στιγμή στα media. Δικαιολογημένος το όλο, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Πρέπει όμως και το μήνυμα στους πολίτες, κύριε Κατσαρέ, να είναι σαφές ακριβώς, ώστε να μην νομοθετούν που λένε οι διάφοροι δεξιά και αριστερά, αλλά να σαφές στους πολίτες ότι αυτός που έχει παράτυπο τίτλο
και με διάφορους τρόπους και μάλιστα με δική του συμμετοχή να έχει λάβει αυτόν τον παράτυπο τίτλο, δεν μπορεί να είναι σε καλή και κανονική θέση την ώρα που χιλιάδες παιδιά δίνουν μάχη, ας πούμε, αυτές τις μέρες για το πανεπιστήμιο ή ψάχνουν για δουλειά. Αυτόν τον αγώνα δίνει με καθυστέρηση 8 και 9 ετών το Υπουργείο Παιδείας για να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησαν άλλες καταστάσεις, άλλες κυβερνήσεις πριν 10 και 15 χρόνια που ανέχτηκαν αυτή τη φάμπρικα. Και μάλιστα τώρα ο κύριος Μητσοτάκης αυτή θέλει να την κάνει υπόδειγμα αυτή τη φάμπρικα. Εσείς την κυβέρνηση όμως. Να τελειώνει, κύριε Καρδάρη. Οι άλλοι έχουν καταδικαστεί, είναι στην αντιπολίτευση οι άνθρωποι. Θα δίνουν αλλοιωμένους τίτλους που δώσουν. Εντάξει, σύμφωνοι. Καλημέρα, κύριε Καρδάρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 10 χρόνια για να λυθεί ένα θέμα που είναι.